Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Giant της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Το λέω για να μην το ξεχάσω, το λέω για να μην το ξεχάσετε και πάμε να σας πω τι θα δούμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα θα δούμε αυτό εδώ το κουτί, το μικρό που είχα πίσω μου και τώρα βλέπετε εσείς. Είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία. Τη Στεφάλ, η οποία μέσα έχει έναν άτμο μάγειρα. Είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς το κουτάκι, όπως το βλέπετε, να σας το δείχνω. Και πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος άτμο μάγειρας, ο οποίος είχα, μου έχει χαλάσει και αυτός είναι ο λόγος που συγκεκριμένος αγοράστηκε και έφτασε χτες. Σωστά. Οπότε προχωράμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το unboxing και να πω το εξής. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, τον ατομάγειρα δηλαδή, προσωπικά σαν Greek Giant της καρδιάς σας, θεωρώ ότι ο ατομάγειρας, βασικά για το δικό μου το νοικοκυριό, δεν θέλω να το γενικεύω τόσο πολύ, θεωρώ ωστόσο ότι ο ατομάγειρας είναι μία από τις τρεις βασικές συσκευές για το σπίτι. Για την κουζίνα, για το νοικοκυριό, για όπως θέλετε να το πείτε, πείτε το. Είναι ατμομάγειρας, είναι η μηχανή της Kenwood και επίσης θεωρώ ότι μία ακόμη πολύ σημαντική, συσσαγωγικά το σημαντική συσκευή, είναι μία που έχω εγώ, η οποία είναι τύπου τοστιέρα, απλά δεν είναι αυτές τις τοστιέρες της πλάκας που κάνουν 10-20 ευρώ και έχουν και 2-3 πλάκες τις οποίες αλλάζεις. Είναι μια τοστιέρα, ας την πούμε, ή μια ψιστιέρα, ας την πούμε, η οποία έχει πάνω 6-7 πλάκες, έτσι ήρθε σε μένα τουλάχιστον, με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, να ψήσουμε πανίνι, να κάνουμε κρέπες, να κάνουμε τόστ, να κάνουμε από εδώ. Τέλος πάντων, αυτές οι τρεις συσκευές, ο ατμομάγειρας, η Kenwood και η τοστιέρα, ας την πούμε, για εμένα είναι τρεις πιο σημαντικές συσκευές. Γιατί ούτως ή άλλως δεν πολύ τηγανίζω, δεν πολύ κάνω σούπες και τέτοια, γιατί είναι παταγώδης αποτυχία, επειδή ή θα έχουν πάρα πολύ λάδι ή θα έχουν καθόλου λάδι. Άρα λοιπόν, ο ατμομάγειρας είναι η λύση για όλα, για ρύζια, για λαχανικά, για ψάρια, για κρέατα, από κοτόπουλο μέχρι, ναι, μπιφτέκια. Τα πάντα, λουκάνικα, όλα, κάνω τα πάντα στον ατμομάγειρα. Για να μην σχολιάσω την ευκολία του, τα πετάω όλα μέσα, γυρνάω το δίκτυ, ψήνει, βράζει και με το που τελειώσει, σβήνει, τελειώσαμε, ούτε να κάνει το φαγητό, ούτε να πρέπει να είμαι μπροστά, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το μοντέλο, όπως βλέπω, το VC1451, 860-900 W, λέει στη συσκευασία. Οι ατμομάγειρες γενικότερα έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση και πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα βατ στα οποία δουλεύουν. Εγώ αρχίζω να ανοίγω παράλληλα. Έχω βρει δηλαδή ατμομάγειρες οι οποίοι έχουν σαν αναφορά και λένε ότι τα βατ τους με τα οποία λειτουργούν είναι 1500 με... Έχω βρει και μέχρι 2000 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Απλά τον ατμομάγειρα που είχα και επί της ουσίας αντικαθιστώ είναι ένας ατμομάγειρας που αγόρασα το 2008, 7, κάπου εκεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ενέτη 2021 χάλασε, άρα έχει στάνταρ 13 χρόνια που έχει βγάλει και τότε για να καταλάβετε μου φάνηκε και ακριβώς, γιατί τον είχα αγοράσει 50 ευρώ, τον συγκεκριμένο τον αγόρασα σε προσφορά στα 60 ευρώ. Από ό,τι κατάλαβα βέβαια, αυτό το μοντέλο το συγκεκριμένο, η Tefal δεν το παράγει ή δεν το κυκλοφορεί πλέον, γιατί προσπαθούσα να βρω στη σελίδα τους κάποιες πληροφορίες και δεν μπορούσα να βρω, γιατί δεν έβρισκα το προϊόν καθεαυτό. Έβρισκα μόνο το εγχειρίδιο χρήσης ή γενικότερα κάτι που να έχει να κάνει μόνο με την υποστήριξη. Και θα σας πω γιατί αγοράστηκε το συγκεκριμένο. Η συσκευασία σαν συσκευασία, αφού ανοίξει, είναι από πάνω έτσι. Έχει αυτά εδώ πέρα τα
βιβλιαράκια. Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα, όπως σας είπα, είναι αυτό εδώ. Έρχομαι εγώ για να το βγάλω. Είναι αυτό εδώ πέρα από κάτω. Και πάμε να σας το βγάλω, όπως το βλέπετε μέσα στη συσκευασία έρχεται έτσι. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, το κρατάω και με το χέρι για να μην πέσει, για να μην το ψάχνουμε και θα καταλάβετε ευθύς αμέσως για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Γιατί και προηγούμενο στο μαμάγειρας που είχα μου χάλασε επειδή έπεσε και έσπασε, όχι η βάση από κάτω που μπαίνει το νερό, πέσανε τα πλαστικά οι δίσκοι και σπάσανε. Και γύρισα και είπα και εγώ, όχι, θα αγοράσεις ένα καινούριο, γιατί τον έχεις και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ επίσης ανέκαθεν ήθελα και ένα μαμάγειρα, ο οποίος να μην έχει πλαστικά μέρη, πέραν του πλαστικού μέρους το κάτω που είναι η βάση στην οποία μπαίνει το νερό για να μπορέσουμε να βράσουμε. Δεν ήθελα τα υπόλοιπα τα μέρη του να είναι πλαστικά. Έτσι, μην με ρωτήσετε γιατί, είναι λόξα δικιά μου. Απλά δεν ήθελα. Προσπαθώ να αποφεύγω όσο μπορώ το πλαστικό συνολικά. Άρα, λέω τώρα δοθήσεις της ευκαιρίας, θα το εκμεταλλευτώ και θα ψάξω να βρω έναν που δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο θερμομάγειρας που βλέπουμε τώρα δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Δεν ήθελα να αγοράσω τον συγκεκριμένο. Αγοράστηκε καθαρά και μόνο γιατί ήταν ο πιο φθηνός σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο θερμομάγειρας που εγώ προσωπικά ήθελα να αγοράσω έκανε γύρω στα 200 ευρώ. Με το που είδα την τιμή, χαιρέτησα βασιλικά και είπα πάμε στην Τεφάλι. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε το κυρίως μέρος, το κάτω, αυτό που θα μας κάνει όλη τη δουλειά. Και όταν λέω όλη τη δουλειά, αναφέρομαι στο ότι θα είναι το σημείο στο οποίο θα βάζουμε το νερό, αυτό θα μας το ζεσταίνει και θα δημιουργεί τον ατμό για να μπορεί να ανεβαίνει μετά από πάνω στα υπόλοιπα εξαρτήματα που θα δούμε, ούτως ώστε να γίνεται η παραγωγή του φαγητού, το ψήσιμο, το βράσιμο ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, η συσκευή είναι αυτή εδώ πέρα, έρχεται με αυτό εδώ το καλώδιο, το οποίο δεν λέει πόσα μέτρα είναι, αλλά θα το κοιτάξω. Εδώ από κάτω γράφει Model VC, αν το δούμε εδώ, δεν ξέρω αν θα το πιάσει, όπου μας λέει τις πληροφορίες. Model VC 1451, κατασκευάστηκε στην Κίνα, CE, εντάξει, ok, όλα αυτά. Τα volt, που είναι 220 με 230 volt, 50 με 60 Hz, 860 με 900 watt. Και ερχόμαστε τώρα από μέσα. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αυτό το χαρτί ούτως ή άλλως βγαίνει. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η υποδοχή του νερού. Θα πρέπει να κοιτάξω λίγο να σας πω και το πόσο χωράει, θα κοιτάξω τη συσκευασία. Έχουμε λοιπόν και λέμε, εδώ αυτό είναι το σημείο της συσκευής, το οποίο ανεβάζει τη θερμοκρασία και έρχεται και βράζει το νερό για να μπορεί να παραχθεί ο ατμός. Από εδώ έχουμε αυτό το κενό, δεν ξέρω αν φαίνεται από πίσω που βάζω το δάχτυλό μου. Έχουμε λοιπόν αυτό το πέρα, το ας το πούμε κενό, εδώ πέρα κατά βάση είναι ένα πλαστικό, για να μπορούμε να βλέπουμε πόσο ύψος έχει το νερό εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο μας γράφει τη λέξη max, αν μπορούμε να το δούμε, για να έχουμε την ένδειξη το ότι πλέον έχει γεμίσει, δεν πρέπει να το φουσκώσουμε, να το γεμίσουμε περισσότερο με νερό. Και εδώ πέρα μπροστά έχουμε τη ροδέλα, την οποία γυρνάμε για να επιλέξουμε τον χρόνο που θέλουμε για να μπορέσει, να μπορεί ο ατμομάγειρας να κάνει το ψήσιμο, ας το πούμε, να το λέω εγώ έτσι. Το μέγιστο που φτάνει σε χρόνο είναι 60 λεπτά. Αυτό εδώ φανταστείτε ότι είναι σαν ρολόι, το οποίο το γυρνάμε και αυτό μετά γυρνάει σιγά σιγά και με το που φτάσει το 0 λογικά κάνει, αν το ακούσετε, δεν ξέρω αν το πιάνει. Τώρα εγώ το γύρισα και κάνει ένα τικ, 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 τικ και με το που φτάσει στο 0 χτυπάει. Οπότε γνωρίζουμε ότι πλέον το φαγητό είναι έτοιμο και μπορούμε να πάμε να το βγάλουμε. Και εδώ αν το δείτε επίσης, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα, έχει κάποιες ενδεικτικές εικόνες όπου μας λέει, ας πούμε, για ψάρι 10 με 15 λεπτά, για φρούτα 15 με 25, κοτόπουλο 15 με 35, αυγά 20 με 25, λαχανικά που έχει καρότα, πατάτες και κάτι άλλο 12 με 45 και το ρύζι 25 με 35. Αυτά βέβαια είναι ενδεικτικά και είναι συνιστόμενα. Δεν είναι
αυτά που εσείς θα χρησιμοποιήσετε απαραίτητα, γιατί ας πούμε προσωπικά εγώ το κρέας το βάζω γύρω στα 40 λεπτά. Τα λουκάνικα τα βάζω γύρω στα 40-45. Το ρύζι το βάζω και αυτό γύρω στα 40. Το μπρόκολο ας πούμε το βάζω γύρω στα 7 με 8 λεπτά, γιατί το θέλω να είναι και ψιλοφρέσκο και να το νιώθω, δεν το θέλω να το έχει λιώσει. Άρα ανάλογα του πώς εσείς θέλετε να φάτε το φαγητό σας, έτσι θα το κάνετε. Την πριζόλα ας πούμε τη βάζω στα 45 λεπτά, για να είμαι σίγουρος ότι έχει βράσει, να το πω έτσι, και ότι έχει μαλακώσει και ότι έχει γίνει σωστά. Είναι αυτό. Και ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι όπως το βλέπετε εδώ. Είναι έτσι. Αυτό έρχεται και μπαίνει εδώ. Και αν το δείτε, εδώ από πάνω έχει αυτήν εδώ πέρα την εσοχή. Δείτε το και έτσι. Αυτήν λοιπόν εδώ πέρα η εσοχή. Είναι σίγουρο το που μπαίνει. Μπαίνει εδώ επάνω, πάνω από αυτό. Γιατί θα πρέπει αυτό να έρθει και να κουμπώσει. Όπως κουμπώνει αυτό, όπως το βλέπετε, μπαίνει, στέκεται και στηρίζεται με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, μας έχει κάτι. Μας έχει λοιπόν αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε. Θα σας το δείξω αλλιώς. Το οποίο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα από κάτω, να το δείτε. Το βλέπετε εδώ πέρα που μετακινείται. Και αν σας το δείξω και από πάνω, είναι αυτό που ανοίγει. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα έρχεται και έτσι όπως το έχουμε κλειστό, θέλουμε να βάλουμε νερό. Το ανοίγουμε, το τραβάμε, ανοίγει εδώ πέρα που είναι σαν δίσκος, ρίχνουμε το νερό από εδώ πέρα μέσα, αυτό επειδή δημιουργεί ένα κενό εδώ από κάτω, πέφτει μετά μέσα στην υποδοχή και έρχεται και το γεμίζει. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Αυτό λογικά είναι για το ρύζι και θα το δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε να δούμε λίγο τους δίσκους. Οι δίσκοι είναι αυτοί εδώ. Ένα και ένα, δύο. Έχει δύο δίσκους μέσα. Αυτοί οι δύο δίσκοι συνολικά μας δίνουν μια χωρητικότητα στα 6 λίτρα. Άρα λοιπόν, έρχεται και κουμπώνει έτσι. Δεν ξέρω αν μπαίνει και ανάποδα. Λογικά δεν μπαίνει, γιατί δεν μπαίνουν μέσα. Σωστά. Αυτό εδώ λοιπόν δεν γίνεται να το βάλουμε λάθος, να σας το πω έτσι. Επάνω οι δίσκοι δεν γράφουν τύπου 1-2 για να ξέρετε με ποια σειρά θα τα βάλετε. Αλλά αν το δείτε τώρα όπως το δοκίμασα εγώ, αυτοί οι δίσκοι ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο, το παίρνουμε, μπαίνει μέσα για να μπορούν να γίνονται πιο συμπαγή όσον αφορά την αποθήκευση και να γλιτώνουμε, να το πω έτσι, χώρο. Αλλά με την ίδια λογική, αν το δείτε, αν βγάλουμε αυτό και βάλουμε αυτό από πάνω, έρχεται και μένει έτσι για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δίσκους και να ψήσουμε δύο διαφορετικά φαγητά. Μπορεί να θέλουμε κάτω να έχουμε ψάρι, πάνω να έχουμε πατάτες. Οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν, αν τα δείτε, είναι ίδια, αλλά έχουν μια πολύ μικρή διαφοροποίηση. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω στην κάμερα. Γιατί αν το δείτε, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν το πιάνει και εδώ από κάτω, βλέπετε που έχει αυτά τα τρία τα εξωγκώματα, όπως επίσης αν το δείτε, εδώ είναι αντίστοιχα, τα εξωγκώματα από μέσα είναι σαν εσοχές, φανταστείτε το. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι οι εσοχές για τα αυγά. Χωράει 6 αυγά που μπορούμε να ψήσουμε βάζοντάς τα όρθια, δηλαδή να το έχουμε αυτό έτσι και το αυγό να στέκεται προς τα πάνω. Ιδάλλως, σαφώς μπορούμε να τα ξαπλώσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερα εφόσον θέλουμε. Έχουμε λοιπόν αυτό και να δω λίγο το εξής. Και το κοιτάζω αυτό για να σας το πω. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα που έχουν όλοι οι ετοιμομάγειρες? Αυτό που έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Επειδή αυτά είναι φτιαγμένα το ένα αυτό να μπαίνει μέσα στο άλλο, αυτό είπαμε ότι είναι η βάση, το κάτω-κάτω, είναι αυτό που μπαίνει πάνω από εκεί που βάζουμε το νερό. Αυτό αναγκαστικά, ο πρώτος ο δίσκος θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ έτσι. Αν το δείτε, κάθεται έτσι, γιατί αν πάρω και σας βάλω το άλλο, που είναι μεγαλύτερο και το οποίο κουμπώνει πάνω από τον πρώτο το δίσκο, εδώ δεν μπαίνει μέσα και βλέπετε ότι φεύγει κατευθείαν. Ενώ το άλλο, αν σας το ξαναδείξω, έρχεται και κουμπώνει έτσι και δεν φεύγει, να το δείτε, ενώ το προηγούμενο έφευγε. Δηλαδή αυτό κάθεται. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό. Μπαίνει πρώτα αυτό. Από πάνω μπαίνει αυτό.
Και εννοείται ότι έχουν και καπάκι για να μπορούμε σαφώς να το κλείνουμε, ούτως ώστε να μπορεί ο ατμός να κυκλοφορεί και να το ψήνει, να μπορεί και να το βράζει. Αυτό το λέω και πάλι, ότι ούτως ή άλλως το είχαμε εδώ. Άρα λοιπόν ο ατμομάγειρας σαν σύνολο είναι αυτός που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι λοιπόν έτσι. Σας το δείχνω. Εδώ αν το δείτε επίσης στα χερούλια επάνω, μέσα έχει βίδες, άρα δείτε το εδώ. Θα το πάρω στο χέρι να το βλέπω. Δείτε το εδώ από πάνω. Αυτό εδώ είναι οι βίδες που είναι στα χερούλια. Εδώ και εδώ. Δύο βίδες σε κάθε χερούλι. Τα χερούλια αυτά είναι πλαστικά για να μπορούμε να πιάνουμε τους δίσκους, γιατί όπως μπορούμε να φανταστούμε, καθότι αυτά θα έχουν ατμό που θα τα διαπερνάει μέσα από τις τρύπες αυτές που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αυτό θα έρθει και θα καεί. Άρα δηλαδή μεγάλη προσοχή, αν έχουμε παιδιά στο σπίτι και πάρετε μεταλλικό ατμομάγειρα, να το πω έτσι, πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό θα καίει. Και αν ένα παιδί πάει και το κουμπίσει, θα καεί, σίγουρα θα καούμε οι μεγαλύτεροι, όχι μόνο το παιδί. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς το πιάνουμε, στο πώς το ακουμπάμε, για να μην καούμε. Και έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ και βάζω και το καπάκι. Εδώ από πάνω τι μας λέει. Cook tasty, healthy meals every day. Compact storage, long lasting. Ωραία. Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ και το βγάζω. Το καπάκι είναι αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Έχει αυτές τις τέσσερις μικρές τρυπούλες, δείτε τις εδώ. Αυτές τις τέσσερις μικρές τρυπούλες, γιατί ο ατμομάγειρας πρέπει να βγάζει και ένα μέρος του ατμού του για να μην έχουμε θέμα, για να μην εκραγεί οτιδήποτε, γιατί βοηθάει γενικότερα την κυκλοφορία. Άρα λοιπόν το καπάκι είναι γυάλινο, απλά έχουμε αυτό το πλαστικό από πάνω που είναι για να το πιάνουμε, για να μην κυγόμαστε και πάλι. Εδώ αυτό το κομμάτι επίσης είναι ατσάλινο, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει κομμάτι. Ερχόμαστε λοιπόν αντίστοιχα και αυτό εδώ κουμπώνει στον πρώτο το δίσκο, τον κάτω-κάτω, έτσι. Μοιάζει δηλαδή με μια πολύ μικρή κατσαρολίτσα. Και στον δεύτερο μεγάλο δίσκο, τον από πάνω, επίσης κουμπώνει έτσι, αλλά μπαίνει πιο μέσα. Δείτε το εδώ. Αυτό που είναι ο μεγάλος ο δίσκος, ο δεύτερος, ο πάνω-πάνω, μπαίνει μέσα κατευθείαν. Δεν προεξέχει καθόλου, αν το δείτε και έτσι. Να σας το δείξω εδώ για να το καταλάβετε. Είναι αυτό. Ενώ στον άλλον το δίσκο το μικρότερο πιάνει μόνο το κάτω το μέρος και είναι έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς πιάνει, για να σας πω την αλήθεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι πιάνει για να μπορεί να κλείνει σωστά. Συνολικά λοιπόν ο ατμομάγειρας είναι όπως το βλέπετε. Αυτά εδώ εννοείται ότι γυρνάνε όπως θέλουμε, δεν κλειδώνουν για να μην μπορούμε να τα γυρίσουμε, απλά πρέπει να κουμπώνει το ένα μέσα στο άλλο για να μην φεύγει ο ατμός. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα που είναι για το ρύζι, το οποίο το βάζουμε μέσα, ψήνουμε. Υπάρχουν αντίστοιχα οδηγίες τώρα. Αυτό εδώ έχει να κάνει λίγο και με το, και με το ρύζι. Εγώ, ας πούμε, όταν κάνω ρύζι ή μπορεί να κάνω πτισάνι ή μπορεί να κάνω φαγόπυρο, υπολογίζω ότι πάει περίπου 1:1. Ή μπορεί να βάλω μία κούπα ρύζι, μία μισή κούπα νερό. Αυτό τώρα παίζει, δεν είναι σταθερό. Κοίταξα λίγο στο ίντερνετ. Μήπως μπορέσω να βρω ακριβώς το πόση χωρητικότητα έχει όσον αφορά το νερό. Δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Αυτά ωστόσο υπολογίστε ότι όσον αφορά τη χωρητικότητά τους έχουν περίπου 1,5 με 2 λίτρα νερό, κάπου εκεί παίρνει, και σχετικά με το καλώδιο επίσης δεν μπόρεσα να βρω κάποια πληροφορία. Άρα λοιπόν τώρα με βλέπετε ανοίγω τον μέτρο για να μπορέσω να το μετρήσω. Το καλώδιο από ό,τι βλέπω είναι 1 μέτρο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει δηλαδή να φροντίσετε εκεί που θα το βάλετε, εφόσον το αγοράσετε, να υπάρχει πρίζα κοντά για να μην χρειάζεται να τραβάτε πολύ πρίζα ή για να μην το τεντώνετε, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι
όπως και οπωσδήποτε σε ευθεία και να μην έχουμε θέμα για να μπορεί να πιάνει σωστά το νερό. Αυτό λοιπόν είναι μια προσοχή την οποία θα πρέπει να δώσουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα λέτε πάλι ότι η χωρητικότητα από τους δύο τους δίσκους είναι στα 6 λίτρα. Το έχω βρει και εδώ πέρα. Το λέω και πάλι ότι αυτό λειτουργεί στα 900 W. Εμένα προσωπικά 900 W ήταν και ο προηγούμενος μου ο ατμομάγειρας, που ήταν πάλι τεφάλ και γι' αυτό δεν είχα κάποια ένσταση ή κάποια δυσκολία στο να πάρω και τον συγκεκριμένο, διότι η συγκεκριμένη ένταση ψησίματος εμένα προσωπικά με έχει καλύψει. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν σας είπα καθόλου προηγουμένως, αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, εκτός από αυτό εδώ πέρα, και αυτό μπαίνουν κανονικά στο πλυντήριο πιάτων, για να μην χρειάζεται να το πλένουμε στο χέρι. Δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων το συγκεκριμένο, επειδή είναι εντελώς πλαστικό ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και για τον μπολ από το ρύζι. Προφανώς δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων η βάση του ατμομάγειρα, γιατί μέσα έχει όλα τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά που χρειάζεται για να μπορεί να λειτουργήσει. Εφόσον πιάσει άλατα, το μάτι, να το πω έτσι, το οποίο ζεσταίνει το νερό, βάζουμε σύμφωνα με την Tefal 1 λίτρο νερό και 150 ml ξύδι. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι είναι καλό, εφόσον το βάλουμε για να φύγουν τα άλατα, το νερό με το ξύδι να καλύπτουν πλήρως το μάτι το συγκεκριμένο, για να μπορεί να φύγει το, να φύγουν τα άλατα από όλη την επιφάνεια την οποία θα καλύψουν. Και από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο από κάτω, δεν ξέρω, δεν το είδαμε καθόλου προηγουμένως, έχει 4 πόδια. Αυτά τα 2 είναι μόνο πλαστικό, όχι ότι φτάνει κάτι άλλο, και αυτά είναι πλαστικό. Απλά εδώ πέρα τα 2 τα συγκεκριμένα έχουν και 2 αντιολισθητικά, να το πω έτσι, πλαστικά ποδαράκια, τα οποία το βοηθάνε να στέκεται σταθερό σε ένα σημείο και να μην μετακινείται, για να μην έχουμε φόβο να φύγει, να πέσει ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από την Tefal. Το ξαναλέω και πάλι ότι είναι το μοντέλο, όπως το βλέπω εδώ πέρα, το Tefal VC1451. Αναλόγως βέβαια του που πωλείτε, μπορεί να το βρείτε, γιατί ας πούμε στην Αυστραλία είναι 1451-60. Εμένα το δικό μου είναι το 1451-30. Κάπου αλλού μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το μοντέλο είναι το Tefal VC1451. Το λέω και πάλι, από ό,τι έχω καταλάβει, η Tefal δεν πρέπει να το παράγει πλέον, αυτό έχω αντιληφθεί, το τονίζω, στη σελίδα τους, στις Αυστραλίες στη σελίδα, έχει κάποιες συνταγές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, που είναι και γλυκά και ψάρια και κρέατα, σε περίπτωση που θέλετε και σας φανεί χρήσιμο. Εγώ το αγόρασα γύρω στα 60 ευρώ, ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε στα σχόλια για να το δούμε μαζί. Είμαι ο Γκρίγκ Τζιάρτ της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπάκι με το καμπανάκι, για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι χρειάζεστε. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ. Γεια σας.